Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και για το τέλος θα σας αφήσω έτσι μία... Έχει γίνει πολύ φασαρία από το πρωί για μία δήλωσή σας σε σχέση με τους μετανάστες και την αλλίωση της χώρας. Υπήρξαν δηλώσεις σας για τις οποίες εγώ βλέπω εδώ δύο tweet του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Χαρίτση, αλλά και της τομεάρχης εσωτερικών της κυρίας Γεροβασίλη. Σας διαβάζω την δήλωση της κυρίας, το tweet της κυρίας Γεροβασίλη. Την ώρα που Έλληνες σώζουν ανθρώπους που πνίγονται μεσοπέλαγα, ο κύριος Γεωργιάδης ανακαλύπτει αλλίωση της χώρας. Σύμφωνοι μαζί του η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, μπήκαν και επίσημα στη γραμμή Σαλβίνι Όρμαν. Καταρχάς να πούμε. Έχετε. Συλληπιτήρια για όσους πνιγήκανε. Δυστυχώς αυτή η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση δημιουργεί συνθήκες πολύ άσχημες για τους ανθρώπους και πολλοί από αυτούς δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους. Και αυτό, ανθρώπινο, είναι πάρα πολύ απέσιο. Δεν θα ήθελα να μπω σε ένα ανταγωνισμό με το ΣΥΡΙΖΑ για μια κουβέντα πάνω σε νεκρούς ανθρώπους. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας περί ελέγχου των συνόρων και η διαφορά ιδεολογική μας με τον ΣΥΡΙΖΑ, που πιστεύει στα ανοιχτά σύνορα, είναι γνωστή και δεν είναι σημερινή. Τα υπόλοιπα τα βλέπω ως ακραίο λαϊκισμό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχουμε δυστυχώς καθόλου άλλο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε συντονισμένοι για την